Μεσημέρι, 24 ώρη, η πρώτη κίνηση. Ναι, 24 ώρη απεργία μεθαύριον Τετάρτη πραγματοποιείται για να δοθεί η δυνατότητα στους λιμενεργάτες να μεταβούν στη Λευκοσία, στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου εκεί έχει ήδη ζητηθεί στις 11 το πρωί να υπάρξει μια συνάντηση για να εξηγήσουν τις θέσεις τους σε σχέση με το Διαιτητικό Δικαστήριο και γιατί αυτό δεν θα πρέπει να συσταθεί. Και θα δοθεί σχετική επιστολή, σχετικό υπόμνημα προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Γιατί πρέπει να πάτε στον Πρόεδρο για να επιλύσετε τα θέματα? Διότι εφόσον το Συμβούλιο Λιμενεργασίας Λεμεσού που αποφάσισε με πλειοψηφία να προχωρήσει με τη σύσταση διαιτητικού δικαστηρίου δεν αποσύρει αυτή την απόφαση του, το επόμενο στάδιο είναι το Υπουργικό Συμβούλιο το οποίο θα προχωρήσει στη σύσταση διαιτητικού δικαστηρίου. Οπότε πάμε στο επόμενο σώμα για να εξηγήσουμε γιατί αυτή η διαδικασία δεν θα πρέπει να προχωρήσει. Ωραία, αυτή η απεργία 24 ώρες τι προβλήματα θα δημιουργήσει? Φυσιολογικά η κάθε απεργία θα δημιουργήσει κάποιου είδους προβλήματα. Αυτά εξαρτώνται από την κίνηση που θα υπάρχει στο λιμάνι Λεμεσού τη συγκεκριμένη μέρα. Δηλαδή θα μείνουν πλοία που δεν θα φορτωθούν, δεν θα γίνει εκφόρτωση και όλα τα υπόλοιπα? Αν υπάρχουν πλοία στο λιμάνι που θα χρειάζονται φορτοεκφόρτωση, ναι, αυτά τα πλοία θα επηρεαστούν. Μάλιστα, άρα πάτε στο Προεδρικό για να δείτε τι θα αλλάξει μετά την παρέμβαση και την ενημέρωση που θα τύχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ναι, πάμε στο Προεδρικό για να εξηγήσουμε και εκεί τις θέσεις μας, γιατί θα πρέπει να παραμείνουμε στα πλαίσια του κώδικα βιομηχανικών σχέσεων, της εργασιακής πρακτικής που υπάρχει στην Κύπρο από καταβολής της Κυπριακής Δημοκρατίας και ως και σε νομικά μέτρα και νομικές αποφάσεις για εργατικά θέματα.